Εγώ την Παρασκευή που έκανα εκπομπή με τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη, το κάνει και μέσα Παρασκευή, πριν το Σαββατοκύριακο τα φιλικά του Άρη, κάτι άλλα φιλικά, Παναθηναϊκό με Λαμία, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε τον τελικό κυπέλλο Ελλάδος. Μόλις λοιπόν βγαίνει ο Καρατζαφέρης στη σύνθεση του Ολυμπιακού και βλέπω δεξί μπακ Ραντζέλοβιτς, υποψήφια εντεκάδα, αριστερό μπακ το Ρωσίδης, τερματοφύλακας Άλεν, δυο μαύρη σέντερ μπακ χωρίς το Σεμέδο να είναι ένας ο μαύρος, έξω η Γιέρμε, με το μπουχαλάκι, άμα το βάλεις στη σκαλωσιά το μπουχαλάκι θα πέσουν οι τενεκέδες, θα πέσει κάτω το εμπόρευμα για να χτίσει την πολυκατοικία. Βαλμποενά 37 χρονών και 37 χρονών και ο Φορτούνης, γιατί ο Φορτούνης σαν 37 χρονών είναι γέρος, με δύο δεκάρια δηλαδή. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Πάου με τον Τζόλι και τον Μπέλκα Νιάτα, θα το έκανε με τον Φορτούνη ο άλλος στα εξτρέμ και τον Βαλμποενά. Πάρα πολύ ωραία. Ήτανε για το 2-0 να χάσει ο Ολυμπιακός, 2-1, 3-2, 2-2, σαν πέναλτι. Δεν ήταν καλά ο Ολυμπιακός. Για μένα, καλά, εγώ δεν πιστεύω και στον κορονοϊό, εντάξει, αλλά για μένα ενήργησε αστραπιαία ο Μαρινάκης. Έτσι πιστεύω εγώ. Τον πήγε Μπες Μπουτσούκ, ξέρεις τον Μπες Μπουτσούκ. Έφτασε η τσίρλα μέχρι το γόνατο και σου λέει πάω έτσι με την ΑΕΚ. Το πιο πιθανό είναι 51-49, 50-50, 52-48, φοβήθηκε. Βρωμούσε μεθάνει ο σαρωνικός κόλπος. Το κλασίδι του Μαρινάκη, φοβήθηκε, να τον πήγε, Μπες Μπουτσούκ. Επιχειρηματίας είναι, σου λέει μου δίνει το δικαίωμα. Ο Μελισανίδης δεν φοβήθηκε, ρε φίλε, ναι. πριν δύο μήνες να γίνει ο τελικός. Τα ίδια έκανε και ο Μελισανίδης. Σου λέει εσύ είσαι. Μαγιά στη μαγιά δηλαδή. Μπράβο, μαγιά στη μαγιά. Σου λέει εσύ Μελισανίδη. Ρελάντς. Τι έκλασες πατάτες Μελισανίδη. Τώρα λοιπόν με αυτό που έκανε ο Μελισανίδης και τώρα με αυτό που κάνει ο Μαρινάκης και προκαλώ τον Νικόλα, πώς λέγεται ο άνθρωπος, γραφείο τύπου στον Ολυμπιακό, ένας εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός άνθρωπος και καλός δημοσιογράφος, Νικολακόπουλος, όχι πώς το λένε. Τέλος πάντων, που βγήκε και είπε ότι ελάτε λέει να μείνετε με τον Λοβέρα. Όχι μόνο μένω με το Λοβέρα, άμα μου κάνεις εμένα τα έξοδα να έρθω με το τρένο, τρεις μέρες κάθομαι με το Λοβέρα και άμα φάει σούπα ντοματό σούπα ο Λοβέρα, τρώω και από το ίδιο κουτάλι. Δεν φοβάμαι. Ξέρεις γιατί δεν φοβάμαι? Γιατί δεν πιστεύω ότι είναι κορονοϊό. Γι' αυτό δεν φοβάμαι. Αλλά τώρα θα γίνεται το εξής με αυτές τις ιστορίες. Θα πάω εγώ στο δικαστήριο, θα έχω πλακωθεί στα βρυσίδια με κάποιον, κατηγορούμενος. Θα παίρνω ένα γιατρό εδώ, το γιατρό του Παπαγεωργόπουλα, του λέω θες 60 ευρώ, 100, 200. Να με βάλεις ότι έχω κορονοϊό. Με βάζει ότι έχω κορονοϊό, πάει το δικαστήριο. Τραβάω όλο ένα κορονοϊό μετά από δύο χρόνια. Πάω στο δικαστήριο ξανά και γλιτώνω τη δίκη. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Τι είναι αυτό το γυροκομείο Ολυμπιακός που παρουσιάζεται με Ραφίνιες, με Βαλμπουενάδες, με Φορτούνιδες ο οποίος είναι σαν το γέρο, με το Ρωσίδιδες, με πώς το λέω τον άλλο τον αριστερό τον μπακ που πήραν τον καλό τον Πεχταρά που είναι 36 χρονών, Χολέμπες. Τι Ολυμπιακός? Ολυμπιακός θέλει παιχταράδες και πιστεύω ότι θα φέρει παιχταράδες. Ήδη διαβάζω και μαθαίνω ότι θα φέρει σέντερ, πώς το λένε, κάποια χάφτα τα οποία τρέχουν σαν τα ουγγαρέζικα άλογα κτλ. Αλλά η μαγιά του Μαρινάκη είναι καλά έκανες. Εγώ άμα με βλέπεις, καλά έκανες. Και εγώ αν ήμουν επιχειρηματίας, τι άδω, τον Ρωσίδη αριστερό μπακ και τον Ραντζέλοβιτς, τι να βάλεις? Δεν βάζεις δύο νεκρούς εκεί πέρα να κάνουν? Βάζεις δύο κόνους εκεί πέρα, τον Τωροσίδη και τον Ραντζέλοβιτς και δύο μαύρους σέντερ μπακ μαζί να συνεννοηθούν εκτός από το Σεμέδα που λείπει και τερματοφύλακα τον Άλεν και έξω Γιγέρμε να μην ο μπουχαλάκι στα χαφ. Πολύ καλά έκανες φίλε, αλλά εγώ τον παπά σου δεν τον τρώω ότι η κορονοϊό, σε προκαλώ να μου κάνεις τα έξοδα γιατί φουκαραδάκι είμαι. Φουκαραδάκι δεν είμαι, έτσι θέλω να πω ότι δεν είμαι για να κάνω έξοδα και τέτοια. Στείλε με δύο μέρες Big Brother στο σπίτι του Λοβέρα και αν δεις τι ωραίες ντοματόσουπες έχω να φάω εγώ από το κουτάλι του Λοβέρα. Άντε καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε.